Έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας για να στηριχθούν οι καταναλωτές μετά την εκτόξευση της χονδρικής τιμής του ρεύματος, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στον Sky και στη Σιεκοσιόνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για δομικές μεταρρυθμίσεις, λέγοντας ότι οι πολίτες περιμένουν από την κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτά για τα οποία έχει δεσμευτεί. Επίσης, στο στόχαστρο του βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Νοβάρτης αλλά και για τον Παύλο Πολάκη, με αφορμή τη φραστική επίθεση στην γραμματέα Μύρτο Σακελάρη της Νέας Δημοκρατίας. Πολλά τα θέματα λοιπόν, εφόλης της ζήλησης η συνέντευξη. Πάμε να δούμε τα πιο χαρακτηριστικά. Το πρώτο και πιο βασικό από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο τηλεοπτικό σταθμό Sky ήταν το έκτακτο τέλος το οποίο θα επιβληθεί στις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής προκειμένου να ενισχυθούν οι πολίτες για τον μήνα Αύγουστο λόγω των αυξήσεων που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες 10 ημέρες στις τιμές της χονδρικής τιμής του ρεύματος. Να πούμε ότι το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όπως ξεκαθάρισε αύριο το πρωί ο αρμόδιος υπουργός, αναμένεται να δώσει και να ανακοινώσει όλες τις λεπτομέρειες. Αυτή ήταν η πιο σημαντική είδηση. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα όσα έγιναν με τον κύριο Πολάκη, την επίθεση την οποία εξαπέλυσε στη γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σιρεγγέλα. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός ότι ο πολακισμός θα βρει νέα θέση στο νέο λεξικό του κύριου Μπαμπινιώτη, ανέφερε για τον Παύλο Πολάκη, τονίζοντας πως δεν ζήτησε μία συγγνώμη την ώρα που ο κύριος Κασελάκης τηλεφωνούσε στην κυρία Σιρεγγέλα για να τη ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους του. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην υπόθεση της Νοβάρτης, έκανε λόγο για το γεγονός ότι χτίστηκε χυδαία πολιτική συνωμοσίας. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά για τους προστατευόμενους μάρτυρες, όπως είπε. Η θέση μας δικαιώνεται απόλυτα. Αυτό που έγινε από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2018 ήταν ότι πιο άθλιο έχω δει. 10 πολιτικά πρόσωπα να στοχοποιούνται, να κατηγορούνται ως διεφθαρμένοι, ήταν το σχόλιο του. Ρωτήθηκε στη συνέχεια για τα μηνύματα των ευρωεκλογών, το μήνυμα που έστειλαν οι πολίτες στην κυβέρνηση. Τόνισε και πάλι πως αυτό που διαπίστωσε από το ποσοστό που συγκέντρωσε η Νέα Δημοκρατία ήταν πως το μήνυμα ήταν σαφές, να τρέξουν πιο γρήγορα τις βασικές και δομικές μεταρρυθμίσεις, την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την ενίσχυση φυσικά του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Αναφέρθηκε και πάλι στις αυξήσεις μισθών οι οποίες έχουν επιτευχθεί και στις αυξήσεις μισθών οι οποίες θα έρθουν από εδώ και στο εξής. Σχετικά με το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, ανέφερε πως για πρώτη φορά παρατηρείται αποκλιμάκωση των τιμών στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, μείωση του πληθωρισμού. Και αυτό πρακτικά σημαίνει πως όταν θα πέσει κι άλλο πληθωρισμός και θα αποκλιμακωθούν κι άλλο οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, η υψηλή μισθή, η ενισχυμένη μισθή, το ενισχυμένο εισόδημα των πολιτών θα παραμείνει και αυτό θα αποτελέσει μία ανακούφιση. Στάθηκε ακόμη και στα ζητήματα εκτός από την υγεία και το πρόβλημα που έχει παρατηρηθεί για την υποστελέχωση, το οποίο θα λυθεί με τις μία ή δύο εφημερίες το μήνα από ιδιώτες γιατρούς, όπως είπε. Στάθηκε και στο ζήτημα της ασφάλειας. Κάνουμε πράξη το δόγμα μας νομιμότητα παντού. Ρωτήθηκε για μία σειρά από υποθέσεις που έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα την επικαιρότητα, για το κύκλωμα εκβιαστών, για τα όσα έγιναν στην ΔΟΗ Χαλκίδας. Τόνισε ο Πρωθυπουργός ότι η παρουσία της αστυνομίας είναι αρκετά έντονη και πλέον όλα αυτά τα κυκλώματα δείχνουν πως έχουν αρχίσει και μαζεύονται, γιατί βλέπουν πως το κράτος είναι εδώ και φυσικά το κράτος και η ελληνική αστυνομία, την ελληνική αστυνομία εννοούσε, επιχειρεί κανονικά. Σχετικά με την παρουσία του το Σάββατο στην Κύπρο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Μαύρη Επέτειο για την τουρκική εισβολή στο νησί, ανέφερε πως είναι αισιόδοξο ότι μπορεί να ξεκινήσουν ξανά οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι οι μη διαπραγματεύσιμες οι έννοιες της κυριαρχίας για την Κύπρο. Να σας πω επίσης πως αναφέρθηκε και στα όσα έγιναν με την Βόρεια Μακεδονία, στις προκλήσεις, στην ακραία ρητορική την οποία έχει ακολουθήσει ο επικεφαλής της χώρας. Τόνισε πως δεν μπορεί κανείς να αποκαλεί την Βόρεια Μακεδονία με άλλο όνομα και φυσικά αναφέρθηκε σε όλη την πολιτική την οποία έχει ακολουθήσει και ξεκαθάρισε πως ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει από την Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα. Τις τελευταίες 10 μέρες είδαμε μια τεράστια έξαρση των τιμών στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι. Αυτή δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλη την νότιο-ανατολική Ευρώπη μέχρι και την Ουγγαρία, χώρες με τις οποίες είμαστε ηλεκτρικά διασυνδεμένοι, όχι στο βαθμό που θα θέλαμε. Αυτή είναι και μία αιτία του προβλήματος. Το τελικό αποτέλεσμα όμως
από αυτήν την στρέβλωση της αγοράς, γιατί περί στρέβλωσης πρόκειται, είναι ότι καθώς ανεβαίνει πολύ η τιμή της χονδρικής, αυτό θα χτυπήσει, εάν δεν κάνουμε κάτι, τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος του Αυγούστου. Ταυτόχρονα δημιουργεί ουρανοκατέβατα, στην κυριολεξία όμως ουρανοκατέβατα κέρδη, για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Μάλιστα. Απόφαση της κυβέρνησης λοιπόν είναι να υποβάλει για τους επόμενους δύο μήνες ένα έκτακτο τέλος στους παραγωγούς φυσικής ενέργειας, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα αυτά για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος το μήνα Αύγουστο. Προφανώς υπάρχει τοξικότητα. Και στην πατρίδα μας είδαμε, ας πούμε, μόλις χθες αδιανόητες κουβέντες οι οποίες υπόθηκαν από τον κύριο Πολάκη κατά γυναίκας βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, για τις οποίες ο ίδιος, ας πούμε, δεν είχε καν, ο ίδιος τονίζω, όχι ο αρχηγός του, ο ίδιος δεν είχε καν το θάρρος να ζητήσει συγγνώμη, και όμως σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει κανονικά σαν να μην έχει συμβεί απολύτως τίποτα, έχοντας στη στάξη του έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απολύτως ταυτισμένο με αυτό το οποίο ονομάζουμε τοξικότητα και χειδαιότητα, σε βαθμό που πια ο πολλακισμός θα βρει θέση στο νέο λεξικό του κύριου Μπαμπινιώτη. Η διαφορά η μεγάλη είναι ότι οι συμπεριφορές αυτές, όταν εκπορεύονται από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, επιφέρουν άμεσες κυρώσεις. Ο κύριος Αυγενάκης ετέθη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε συνοπτικές διαδικασίες. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιδρούν τα κόμματα. Η υπόθεση Νοβάρτης επανήλθε στο προσκήνιο, δικαιώνοντας απόλυτα, κύριε Κοσιόνη, αυτό το οποίο είχαμε πει. Ότι πάνω σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο διαφθοράς γιατρών χτίστηκε μια χυδαία πολιτική συνωμοσία. Σήμερα, μάλιστα, αποκαλύπτεται ότι υπήρχαν και πάρα πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, 5-6 εκατομμύρια δολάρια, αστρονομικό ποσό, προκειμένου κάποιοι να επιτελέσουν το ρόλο τους εντός εισαγωγικών ως προστατευόμενοι μάρτυρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο που στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να έχεις οικονομικό όφελος για να είσαι προστατευόμενος μάρτυρας. Η δικαιοσύνη είναι η μόνη η οποία είναι σε θέση να αφαιρέσει τις κουκούλες, δηλαδή να απεντάξει κάποιον από το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, χωρίς να παρεμβαίνω στο έργο της δικαιοσύνης, υπάρχουν προφανή στοιχεία που της επιτρέπουν να κάνει κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σεβαστώ την άποψη της δικαιοσύνης, αλλά θα επιμείνω επίσης στη θέση μας, η οποία νομίζω ότι δικαιώνεται πια απόλυτα, ότι αυτό το οποίο έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ του 2018 ήταν ό,τι αθλιέστερο έχω δει, τουλάχιστον όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, στην πολιτική. 10 πολιτικά πρόσωπα να στοχοποιούνται τελείως άδικα, να δακτυλοδεικτούνται, να κατηγορούνται ως διεφθαρμένοι πάνω σε μια υπόθεση η οποία φάνηκε ότι ως προς το πολιτικό σκέλος της τουλάχιστον ήταν στημένη από την αρχή μέχρι το τέλος.